και σήμερα στο Σεφ στον Αέρα. Πρωτότυπες πασχαλινές συνταγές. Ο Σπύρος Παγιατάκης φτιάχνει αρνίσιο μπούτι μαριναρισμένο με πιπέρια. Μπορώ να πω κάτι, ότι η πατάτα είναι πιο νόστιμη από το κρέας. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ όσες φορές το έχω κάνει, τρώνε τις πατάτες. Ο Ανδρέας Λαγός μας δίνει τη συνταγή για ένα τσουρέκι με γέμιση και ξηρούς καρπούς. Κοίτα, Ανδρέα, τι ωραία που έκανες στη ζύμη. Δηλαδή, μπράβο, εγώ συγκινούμαι. Και η Μαρία Πετρίδη ετοιμάζει μια εύκολη κολοκυθόπιτα με λουκάνικο. Αγαπώ. Μαρία Πετρίδη, Σπύρος Παγιατάκης, λαγουδάκι ένας μου. Ένας λαγός. Και ένας μικρός λαγός φωτοτός. Παλί φίλοι, αγαπημένοι, οι οποίοι έρχονται πάντοτε. Κάθε χρόνο έρχεστε. Τα παιδιά, εσείς περάσατε και μια μικρή περιπέτεια με την κρίση, έτσι, με τις δουλειές σας. Μείνατε και λίγο άνεργοι. Αλλά παλιά, τώρα έμαθα ότι όλα καλά. Πού είστε δόξα τώρα? Δόξα, όλα καλά. Εγώ είμαι σε ένα web ραδιόφωνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Διότι είναι. Πάει μουσική παραγωγή. Ναι. Συν τ' άλλα, είσαι και δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις. Έχεις το blog σου, το μαγειρικό. Ούτε εγώ ξέρω τι άλλο κάνω. Εκτός ότι είμαι του γιατρού, τα άλλα δεν είναι, αλλάζουν. Άντε καλέ, μια χαρά είσαι. Εγώ λοιπόν είμαι στο Join Radio. Ναι. Και ο Σπύρος. Στον Εν Λευκό. Στον Εν Λευκό. Αυτό τι, πω, εκεί τι είναι αυτό. Εδώ βιταμίνες. Πάλι Θεός χωρέσει μας εδώ μέσα, διότι δεν είναι δυνατόν Μεγάλη Δευτέρα τώρα να κυκλοφορούμε εμείς με αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, αναγκαστικά πρέπει να σας δώσουμε τα μενού τα εορταστικά. Δεν μπορούμε να βγούμε ανήμερα. Κάνουμε πρόβα, δεν είναι. Βέβαια, δεν ξέρω, μας χαλάει τώρα μεταξύ μας. Δοκιμάζουμε το φαγητό στο αλάτι, δεν το τρώμε. Δεν θα το φάμε, θα σας το δείξουμε απλά. Θα το φάμε μετά, κρυφά. Ωραία, αυτό πώς θα το κάνουμε, είναι κατσικάκι ή αρνάκι αυτό το τώρα? Το αρνάκι είναι. Γάλακτος, αυτό μια μπουκίτσα είναι. Ναι, το μισό μεγάλη ζώο μπουκίτσα, είναι αυτό. Ναι, ναι, το καημένο. Θα το κάνουμε μια ωραία μαρινάδα έτσι για να μην είναι σκέτο το καημένο. Θα το κάνουμε στο φούρνο. Ψητό θα το κάνεις. Ψητό θα ανοιχτό το κάνουμε. Ανοιχτό ή στυλαδόκολλο? Ανοιχτό. Ανοιχτό. Όλα ανοιχτά. Ωραία. Για να δούμε πώς θα το μαρινάρουμε. Λοιπόν, θα το μαρινάρουμε με πιπέρια. Θα βάλουμε λίγα από τα πιπέρια, περίπου 2 κουταλιές ας πούμε. Να τα χτυπήσουμε αλίπητα. Λοιπόν, θα παίξουμε τη μαρινάδα. Έχουν μυρίσει την αξία απίστευτα, έτσι. Ναι, ναι. Σόγια σος. Κρασάκι κόκκινο. Ω, είναι μερακλήδικη η μαρινάδα αυτή. Τι απλή θα ήτανε. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε κρέμα βαλσαμικού. Κρέμα βαλσαμικού με άρωμα από εσπεριδοειδή. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε λίγο δυόσμο. Που πώς πάει στο αρνάκι, απίστευτα. Και να τον φάσω μόμετα με μια σαλάτα δίπλα. Τέλειο. Το δυόσμο με το αρνάκι. Αυτό δεν θέλει και τίποτα κόψιμο τρελό. Αχ, μύρισε ο δυόσμος. Μύριζε πολύ. Υπέροχος. Θα μου κόψει λίγο μητρολίβανο. Μητρολίβανο. Αυτή τώρα θα είναι η μαρινάδα που θα μείνει. Θα μείνει, ναι, θα το βάλουμε 4 ώρες το μίνιμουμ ή ακόμα καλύτερα όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Αυτό πώς είναι, χοντροκομμένο. Και σκόρδο. Λουκούμι θα γίνει αυτό. Κρίμα. Πάει χαμένο. Α, πα, πα. Λοιπόν. Μουστάρδα. Μουστάρδα τη βάλουμε στο ψήσιμο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ πέρα. Αχ, παιδιά, μυρίζει. Μου μυρίζει εδώ, παιδιά. Ο δυόσμος και το πιπέρι μας. Πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, το σκεπάζουμε. Το βάζουμε στο ψυγείο
4 ώρες το μίνιμουμ, καλύτερα όλο το βράδυ. Καλό είναι τις μαρινάδες να μην τις κάνουμε σε μεταλλικό σκεύος, γιατί βγάζουν μυρωδιά, οξυδώνεται το μείγμα και... Τώρα εμείς θα το βάλουμε στο ταψί μας. Εμείς θα το βάλουμε στο ταψί μας. Εσείς υποτίθεται τώρα το έχετε μαρινάρει μία νύχτα. Πέρασε η νύχτα, ξημέρωσε. Τι ωραία μέρα. Πω, χρόνια πολλά, παιδιά. Το σκουπίζουμε όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τώρα τη μουστάρδα. Τι θες? Ένα κουταλάκι θέλω. Merci. Μια αυθεντική Dijon, την πατρίδα της γαλλικής μουστάρδας. Πικάντικη, πολύ καυτερή είναι αυτή. Θα χρειαστούμε λίγο εξαπαρθένο ελαιόλαδο. Και τα υπόλοιπα πιπέρια. Ωραία. Τα σπάμε και αυτά. Πού είναι το... Να το βρήκαμε. Τη μαρινάδα αυτή θα την κάνουμε κάτι. Θα τη χρησιμοποιήσω. Ωραία. Πιπεράτο. Αυτή κάτι μου λέει θα είναι η κρούστα από πάνω. Η κρούστα, ναι. Πάστα. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Η οποία μουστάρδα, ακόμα και αν δεν σας αρέσει, εξαφανίζεται στο ψήσιμο. Δηλαδή, όταν το φάτε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει μουστάρδα στο τέλος, έτσι δεν είναι σπυρό. Ναι, δεν φαίνεται. Τίποτε. Έχει βοηθήσει να κάνει και κρούστα. Κάνει ωραία κρούστα. Το κάνει κρούστα, πιο τραγανό. Το μαλακώνει, το αρωματίζει, αλλά στο τέλος δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει μουστάρδα μέσα. Λοιπόν, τη μαρινάδα που μας έχει μείνει, θα βάλουμε τη μισή. Και θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Έλα. Α, σας ευχαριστώ. Είστε πολύ καλή. Okay. Αυτό όλο. Και το βάζουμε στο φούρνο. Πώς το ψήνουμε τώρα? Στους 180 πάνω κάτω. Ναι. Δύο ώρες. Ωραία. Okay. Φούρνο. Πάμε. Έλα. Τα αφήνουμε. Τα αφήνουμε. Να ξεκουραστεί. Και κάθεται, δεν ξεκουράζεται και κάνει και ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, έχουμε πάρει πατάτες. Τις έχουμε κόψει σε μεγάλες μπουκές. Τις έχουμε βράσει. Βάζουμε το νερό να βράσει. Μόλις πάρει βράση για 3 λεπτά, 4, βράζουμε τις πατάτες. Τις μισοβράζουμε δηλαδή. Ναι. Mm. Αφού λοιπόν τις έχουμε σουρώσει, τις γυρνάμε πάλι πίσω στην κατσαρόλα. Παρένθεση, θα χρειαστούμε στο ταψάκι να βάλουμε λίγο λάδι. Θα τις βάλεις στο φούρνο. Θα τις βάλω στο φούρνο, ναι. Πες μου πώς. Αρκεί, αρκεί. Και λίγο μαργαρίνι με βούτυρο. Α, και τα δύο μαζί. Το βάζουμε αυτό στο φούρνο να ζεσταθεί, να λιώσει η μαργαρίνη, να... Φέρτο. Έλα. Και στο μεταξύ θα φτιάξουμε τις πατάτες. Πού το πάει? Δεν ξέρω, κάτι καλό έτοιμα. Έχεις καταλάβεις επαγγελματίας, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Ναι. Κάτι καλό και γευστικό μου μυρίζει εμένα εδώ. Θα πάρουμε λίγο δεντρολίβανο. Θα το κόψουμε. Εγώ έχω απορία γι' αυτό το υλικό εκεί που κάθεται και περιμένει. Άσε, και εγώ το κοιτάω τώρα τόση ώρα, δεν λέω τίποτα. Ναι. Βάζουμε το δεντρολίβανο. Θέλουμε λίγο συμιγδάλι. Θα βάλουμε και λίγο από αυτό. Και λίγο αλάτι θα χρειαστούμε. Καπάκι. Χτύπημα. Θα σπάσουν οι πατάτες γύρω-γύρω, θα κολλήσει και το συμιγδάλι. Και θα κάνει κρούστα. Και θα κάνει κρούστα. Λοιπόν, και θα τα βάλουμε στο ταψί που έχουμε βάλει το βούτυρο με τη μαργαρίνη και το λάδι.
ωραία ιδέα το σιμιγδάλι. Λοιπόν, και το πάμε στο φούρνο. Να το πάρω εγώ. Να το πάρεις. Αυτό τώρα φαντάζομαι μέχρι να πιάσει κρούστα, το γυρνάς και καμιά φορά. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Πρέπει να είναι οι πατάτες σε μονή στρώση οπωσδήποτε. Να μην τα βάλει για να μην. Να κάνουν κρούστα καλή. Να. Για τη συνταγή μπούτι αρνίσιο με πιπέρια και πατάτες φούρνου θα χρειαστείτε ένα αρνίσιο μπούτι, περίπου 2 κιλά, 2,5 κουταλάκια του γλυκού κόκκους πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας δενδρολίβανο, 3 κουταλιές της σούπας δυόσμο, 4 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με πορτοκάλι και λεμόνι, 300 ml κόκκινο ξηρό κρασί, 8 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 5 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon. Για τις πατάτες θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες, 3 κουταλιές της σούπας ημιγδάλι ψηλό, 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο δενδρολίβανο, 3 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με 25% βούτυρο και 3 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αφενός μας έσπασε τη μύτη και είναι και μέρα που θα κολλαστούμε. Άντε, θα σας το φέρω. Α, εντάξει, θα βουτυχτούμε στην αμαρτία. Αφετέρου, αυτή η συνταγή έχει ένα άλλο πολύ καλό. Το ότι τη βάζεις στο ταψί και βγαίνει πάνω στο ξύλο. Είναι μαγική. Κατάλαβες. Μεταμορφώνει το ταψί σε ξύλο. Καταπληκτικό. Είναι οικολογικό. Νομίζω ότι είναι το καλύτερό του. Λοιπόν, να βάλουμε και τις πατατούλες από δίπλα. Κοίτα κρούστα που έκανε το σιμιγδάλι. Το έχουν κάνει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ποτέ. Άρα να βοηθήσεις. Θα φύγουμε. Οπό. Και νομίζω ότι αυτό το σερβίρισμα είναι το ιδανικό. Ναι, ναι, τέλειο είναι. Αυτό που το βλέπετε μαύρο δεν είναι ότι το κάψαμε. Έτσι θα σας βγει. Αυτή η πετσούλα είναι φοβερή. Και έρχεται και γίνεται από τη σόγια που υπήρχε στο μαρινάρισμα. Από το... Τη σόγια και από τη μουστάρδα. Από τη μουστάρδα. Όλο αυτό. Ασθενείς και οδοιπόροι, λέει, συγχωρούνται. Και εμείς οδοιπόροι δεν είμαστε όμως τώρα σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Κάνει φορικός. Της τηλεοπτικής εκπομπής που πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν μπορείς να αντισταθείς αυτό. Και ασθενείς, γιατί με κάτι τέτοια αρρωσταίνεις. Το κρέας. Και αυτό. Αλλά εξάλλου που λέει και ο Σπύρος, τι θα κάνουμε. Στο αλάτι το δοκιμάζουμε. Δεν το τρώμε, εντάξει. Το αλάτι θα δοκιμάζουμε και θα σας πούμε. Αυτό δεν θέλει μαχαίρια, θέλει χεράκια και βούτυμα. Στη σως. Ο Σπύρος τσακίζει την πετσούλα. Όχι, δεν είναι πετσούλα. Δεν κάνω τέτοια εγώ. Στο αλάτι είπαμε. Φοβερό λουκούμι. Είναι πατατούλα. Πατάτα είναι. Είναι και το αρνάκι που είναι γάλακτος, αλλά και αυτή η μαρινάδα. Λιώνει μέσα η πατάτα, έξω τραγανή. Αυτό εγώ θα σας πω τώρα ότι είναι ένα εξαιρετικό αρνάκι που κρατάς. Δεν έχει καθόλου τη μυρωδιά του αρνιού. Καθόλου. Έχει δώσει η μαρινάδα αυτά τα αρώματα μέχρι μέσα. Είναι ένα λουκούμι κρέας και δεν έχει έντονο άρωμα. Δηλαδή και το σκόρδο το ακούς και τα μυρωδικά τα ακούς, αλλά δεν υπάρχει και το μπαλσαμικό έχει γίνει ένα και η μουστάρδα με τη γκρούστα. Δεν τα ακούς ξεχωριστά αυτά τα πράγματα, δεν έχουν γίνει μία νοστιμιά. Επίσης, μπορώ να πω κάτι, ότι η πατάτα είναι θυμάστημη το κρέας. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ τις φορές το έχω κάνει, τρώνε τις πατάτες. Και αν το κάνετε κοντά στα Χριστούγεννα, που έχει διάφορα με πάπιες και δηλαδή χρησιμοποιήσετε λίπος πάπιας. Τώρα μας πεθαίνει. Αντί για το βούτυρο και το λάδι, γίνεται ακόμα πιο καλή. Είναι πιο κακή από την άποψη θερμίδας και τέτοιο, αλλά. Εντάξει, δύο φορές το χρόνο το κάνεις. Είναι φοβερό κόλπο αυτό το τραγανό του σμιγδαλιού απ' έξω. Για το αρνίσιο μπούτι με πιπέρια και πατάτες φούρνου. Για τη μαρινάδα. Σπάμε τους κόκκους πιπεριού. Προσθέτουμε τη σόγια, το κρασί, την κρέμα βαλσαμικού, το δυόσμο, το δενδρολίβανο, το σκόρδο και ανακατεύουμε. Μαρινάρουμε το κρέας και το αφήνουμε σκεπασμένο στο ψυγείο τουλάχιστον για 4 ώρες. Έπειτα το σκουπίζουμε από τη μαρινάδα και το βάζουμε στο ταψί. Ανακατεύουμε τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο και τους σπασμένους κόκκους πιπεριού. Απλώνουμε το μείγμα στο κρέας, προσθέτουμε τη μισή μαρινάδα και νερό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 2 ώρες. Βράζουμε τις πατάτες για 3 με 4 λεπτά και τις σουρώνουμε. Βάζουμε ένα ταψί στο ζεστό φούρνο για να λιώσει και να κάψει η μαργαρίνη με βούτυρο και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε στις πατάτες το δενδρολίβανο, αλάτι, σιμιγδάλι, τις βάζουμε στο ταψί με τηλιωμένη μαργαρίνη με βούτυρο και το ελαιόλαδο και τις ψήνουμε για 20 με 30 λεπτά.
Μυστικά της κουζίνας, το tip της ημέρας. Τα τσουρέκια που μας περισσεύουν το Πάσχα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πριν αλλά και αφού μπαγιατέψουν. Τα κόβουμε σε φέτες και τα βάζουμε σε ταψάκι σκέτα. Τα ψήνουμε στο φούρνο στους 160 βαθμούς για 20 λεπτά. Έτσι φτιάχνουμε γλυκά παξιμαδάκια από τσουρέκι που μπορούμε να απολαύσουμε με ένα δροσερό τσάι ή να τα τρίψουμε πάνω στο παγωτό μας. Και βέβαια Πάσχα χωρίς τσουρέκι δεν νοείται. Και πόσο χαίρε μου φέτος θα το κάνω εγώ το τσουρέκι. Ναι, έχεις λυσάξει από πέρσι. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά βέβαια, αν περιμένετε την κλασική συνταγή, χάσατε. Θα κάνουμε λαγοτσούρεκο. Εντελώς διαφορετικό από αυτά που ξέρετε. Πες τι θα έχει μέσα. Δεν είναι τόσο διαφορετικό. Ναι. Γιατί όλοι το κάνουμε μάρτζιπαν γεμιστό. Ναι, για πες. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι θα χρωματίσουμε τη ζύμη με κρόκοκο ζάνης και ότι θα το γεμίσουμε με μάρτζιπαν, δηλαδή με μια αμυγδαλόπαστα, και ενδιάμεσα θα βάλουμε έξτρα ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα και φιστίκια υγιεινής. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα να ζεστάνω το γάλα. Πολύ λίγο. Ένα τσακ. Χλιαρό δεν πρέπει να το έχουμε στη ζύμη του τσουρεκιού. Χλιαρό, ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτό θα το ζυμώσουμε όλο μέσα στον κάδο του μίξερ με το ειδικό εξάρτημα που λέγεται γάτζος. Πάντοτε όταν έχουμε να κάνουμε ζύμες, το πιο ιδανικό εξάρτημα είναι αυτό εδώ που μοιάζει με γάτζο. Μαγιά έβαλες. Έβαλα μαγιά νοπή. Προφανώς μπορούμε να βάλουμε και ξερή μαγιά. Είναι έτοιμο, Ελένη. Λοιπόν, θα μαδιάσει μέσα το γάλα. Πήρε λίγο παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, ίσα ίσα θα το αναδεύσουμε, δεν χρειάζεται να διαλυθεί εντελώς. Θα διαλυθεί στο χτύπημα. Θα διαλυθεί στο χτύπημα. Και θα προσθέσω τώρα μέσα κρόκοκο ζάνης. Εγώ έχω δώσει σκόνη, ίσα ίσα ένα γραμμάριο θέλει. Αν δεν έχουμε σκόνη μπορούμε να βάλουμε και τους στήμονες. Λοιπόν, το κρόκο, το μαχλέπι, αυτά ο καλό είναι επειδή τα βασικά αρώματα της ζύμης θα τα βάλω στην αρχή όταν είναι ακόμα χλιαρό το γάλα για να βγάλει και περισσότερα αρώματα. Θα βάλω τη βανίλια, μπορώ να βάλω και βανιλίνη, εδώ έχω επιλέξει να βάλω βανίλια υγρή. Ωραία. Θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη. Δεν είναι πολύ η ζάχαρη. Όχι, δεν είναι πολύ. Μαργαρίνη με βούτυρο. Μα αν το σκεφτείς τα τσουρέκια, δεν είναι γλυκά. Δεν είναι πολύ γλυκά, όντως. Θα προσθέσω μέσα τη μαργαρίνη με βούτυρο. Θα το κρατήσω γιατί θα χρειαστώ κι άλλο. Χυμό πορτοκαλιού και ξύσμα βέβαια. Ξύσμα από ένα ολόκληρο πορτοκάλι. Τα βασικά αρώματα τους άλλους του κλασικού τσουρεκιού είναι μαχλέπι και πορτοκάλι. Μύρισε, μύρισε. Λοιπόν, θα προσθέσω ένα αυγό. Είδατε εδώ, τα βάζω όλα κατευθείαν παιδιά τα υλικά. Δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη τεχνική. Και κατευθείαν προσθέτω και το αλεύρι. Εδώ, στα τσουρέκια τι αλεύρι βάζουμε, Αντρέα, για όλες. Κοίταξε, μπορείς να βάλεις και για όλες τις χρήσεις, έχεις τη μαγιά. Αλλά και ένα σκληρό αλεύρι είναι μια χαρά. Το ψωμιού δηλαδή. Το ψωμιού, ναι. Κατευθείαν, τίποτα. Νομίζω τα βάλαμε όλα. Α, και λίγο αλάτι βέβαια. Λοιπόν, όπως είναι αυτό τώρα, θα το μεταφέρω στο μίξερ. Θα το δουλέψω για 3-4 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα, γιατί αν το χτυπήσω δυνατά αυτό μπορεί να μου τα πετάξει. Και μετά θέλω 10 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα συνεχές χτύπημα. Πάμε. Μυρίζει, σε βλέπω, ε! Μυρίζω η μελωδία της ευτυχίας. Κοιτάξτε χρώμα τώρα και πώς έκανε κόρδα αυτό που λέμε στο τσουρέκι, το ιδανικό. Ω Χριστέ μου. Λάστιχο έγινε. Πλαστελή. Λοιπόν, αυτή η ζύμη πρέπει να κολλάει λίγο. Δηλαδή, μην περιμένουμε να είναι μια σφιχτή ζύμη ψωμιού. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα, Ελένη, θα μου βάλεις λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στα χέρια για να πιάσω καλύτερα τη ζύμη. Πολύ λίγο. Αυτό φτάνει. Α, ωραία. Σέλουσα. Πειράζει, κάνει καλό στο δέρμα, βιταμίνες. Θα κάνεις κάτι ωραία χεράκια, ναι, για απαλά. Φίλημα. Λοιπόν, όπως είναι, θα το βάλω μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Θα το σκεπάσουμε μια πετσέτα, αυτή τη μπες πετσέτα. Α, μπράβο. Έχω τόσο ωραίες λουλουδάτες πετσέτες, πας και μου βάζεις τις αντρικές μπες. Τι να κάνω, αφού εγώ το φτιάχνω το τσουρέκι. Και με το μαγικό τρόπο θα σου φέρω το φουσκωμένο
Α, κάτσε να πάω εγώ, Αντρέα, άντε, γιατί είσαι... Εσύ. Κάτσε να πλύνω τα χέρια μου πρώτα, ναι, περίμενε. Ναι. Θα μου το φέρει σιγά σιγά, όμως δεν θα μου το τρομάξει το ζυμάρι και πέσει. Θέλω να πέσει τα χέρια μου, πρόσεξε. Πω πω, μυρίζει. Λιποθυμιστικά και μυρίζει, επειδή ήταν ζεστός ο φούρνος και καθαρή πετσέτα. Που πεθαίνω επίσης. Αυτές οι μυρωδιές. Κοιτάξτε πίσω, παιδιά, στο φούρνο. Που το αφήσαμε λίγο παραπάνω. Το βλέπετε. Κοίτα, κοίτα το χρώμα. Είναι. Λοιπόν, κοίτα, το χτύπησες και αυτό αρχίζει και πέφτει. Εγώ φταίω. Όντως ηφαίστειο. Είδατε. Ναι, φοβερό. Αυτό ήταν τόσο μέσα στο φούρνο. Αλλά δεν πειράζει, ότι δεν χάλασε κάτι. Όχι, καθόλου δεν χάλασε, ίσα ίσα. Λοιπόν, τώρα, είπαμε αυτό, θα το γεμίσουμε με μάρτζιπαν. Το έχουμε έτοιμο εδώ. Υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ. Αμυγδαλόπαστα. Αμυγδαλόπαστα ουσιαστικά. Ναι. Θα μου το κόψεις σε 30 κομμάτια. 30? 30, ναι. Αυτό έτσι θα το κάνω. Ξέρεις να μετράς. Τρόμαξε, Μαρία. Να, πάρε αυτό το μικρό μαχαίρι. Μικρό. 30. Να σου φέρω και μια επιφάνεια κοπής. Έτσι, 30. Κόψω στη μέση. Αυτό. Άρα το καφέ σε 15. Λοιπόν, εσύ μου κόψεις τη μάρτζιπαν. Εσύ. Μάλιστα. Σπύρο, θα μολέσεις ξηρούς καρπούς. Αμύγδαλα τα οποία είναι χωρίς τη φλούδα ασπρισμένα ουσιαστικά και φιστίκια υγιεινής. Ορίστε. Αυτά καλό είναι όταν έχουμε πολλούς ξηρούς καρπούς, όταν τα τρίβουμε χώρια, γιατί αλλιώς τρίβεται το ένα, αλλιώς το άλλο. Οπότε τρίψε πρώτα το αμύγδαλάκι. Θα τα καβουρδίσουμε. Όχι, όχι, θα σου πω. Να το ανάψω. Ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα μου βάλεις το αμύγδαλο κατευθείαν στο τηγάνι. Θα προσθέσω νερό. Α! Τι είναι αυτά, ρε Ανδρέα? Είναι από αυτά που δεν σε αρέσουν. Κεντρικά. Ναι. Και κατά τον ίδιο τρόπο θα μου κάνεις και το φιστίκι υγιεινής. Αμυγδαλό, νερό. Τι κάνουμε? Δεν σου λέω τίποτα. Ωραία. Με συγχωρείς, Μαρία. Μέσα και το φιστίκι υγιεινής. Ωραία. Θα προσθέσω μέλι. Υπερπαραγωγή, έτσι. Ή κάνουμε τσουρέκι ή δεν κάνουμε, παιδιά. Τι κάνει τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Ξέρει τι κάνει. Και μαργαρίνη με βούτυρο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω τώρα στην ουσία είναι μια πάστα με ξηρούς καρπούς. Εγώ το έχω έτοιμο. Αυτό πρέπει να βράσει για 20 λεπτά περίπου, να σωθούν όπως λέμε όλα τα υγρά και να γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Το μείγμα από τους ξηρούς καρπούς. Το οποίο είναι μαλακό, δες το Σπύρο. Και νόστιμο. Και πολύ πολύ νόστιμο. Και τώρα πάμε στο πιο ωραίο στάδιο για μένα, το οποίο το λατρεύω. Να κάνουμε το ζύμωμα για το τσουρέκι. Το τσουρέκι είναι γενικά μια ζύμη η οποία θέλει, η μόνη δυσκολία μάλλον στο συγκεκριμένο είναι ότι πρέπει να το αφήσουμε να ανέβει δύο φορές. Το πρώτο ανέβασμα το κάναμε για μία ώρα περίπου. Σαν το ψωμί. Σαν το ψωμί, ναι. Και σχεδόν σε ό,τι έχει μαγιά, πες. Μου βάζει λίγο λάδι. Πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Μια σταγόνα. Για αυτή η μυρουλιά. Όλες οι μυρωδιές μαζί, γιατί μυρίζει και το ζυμάρι, μυρίζει και ξηρή καρπή εδώ. Ναι, εμάς μας έρχεται αυτό πιο πολύ, ξηρή καρπή. Είναι μυρωδιά γιορτής. Μυρίζει Πάσχα. Λοιπόν, και με ένα μαχαίρι θα κόψω τώρα τη ζύμη σε 30 κομμάτια. 30? Α, γιατί θα κάνεις τις ροζέτες. Ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό, Ελένη, θα μου βουτυρώσεις λίγο τη φόρμα παντού. Και εσύ, Μαρή μου, θα με βοηθήσεις να γεμίσουμε τη ζύμη με μάρτζιπαν. Ωραία. Λοιπόν, παίρνεις ένα κομμάτι, όπως είναι ακανόνιστο. Βάζεις το μάρτζιπαν. Και το τυλίγω. Και το κάνεις μια ωραία μπαλίτσα. Πλάθο κουλουράκια. Ακριβώς. Τι κάνουμε, δεν κάνουμε κι εμείς τίποτα, Σπύρο. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει λίγο χάλια. Ξέρεις γιατί τα έχεις κάνει χάλια. Δεν έχω λάδι. Δεν έχεις βάλει λάδι στα χέρια σου. Βάζεις μέσα τέτοιο. Ναι, αλλά θα λαδώσετε πρώτα τα χέρια σας.
Τελικά το λάδωμα χρειάζεται. Έλα, Ελένη. Σπύρο, θα βοηθήσει κι εσύ. Ναι, εννοείται, εννοείται. Αλλά λαδό σου πρώτα. Στο βαφτίσια είμαστε. Ναι. Και τα πετάω έτσι μέσα. Να, αυτά μου κάνει. Όχι, δεν τα πετάς έτσι μέσα, Ελένη. Έτσι δεν έκανες. Θα τα βάλουμε συμμετρικά. Λοιπόν, τώρα... Τι κάνουμε. Στα σημεία που είναι κενά, που είναι τυφλά που λέω εγώ, θα προσθέσουμε το μείγμα με τα φιστίκια υγιεινής. Α, μπράβο, κλείστο, ναι. Θα προσθέσουμε το μείγμα με τα φιστίκια υγιεινής και το αμύγδαλο. Εδώ. Βλέπετε ότι η ζύμη, επειδή την έχουν πετύχει και φαίνεται, ήδη αρχίζει και φουσκώνει. Ναι, είναι φοβερό. Μπρος τα έκπληκτα μάτια μας. Η ζύμη σηκώνεται. Θαύμα. Λοιπόν, και αυτό που θα κάνουμε στο τέλος είναι σε ένα μπολάκι με λίγο νερό. Θα διαλύσω ένα αυγό. Ολόκληρο. Ολόκληρο. Θα το χτυπήσω πολύ πολύ καλά. Και στην ουσία είναι αυτό που θα λείψω την πάνω επιφάνεια από το τσουρέκι για να γυαλίσει, να πάρει ωραίο χρώμα. Μπορείς να το λείψεις τώρα. Ναι, δεν σε πειράζει. Όχι, πριν φουσκώσεις. Καθόλου, πριν φουσκώσεις. Και δεν θέλω πάρα πολύ, έτσι, ίσα ίσα να πάει παντού το αυγό. Το τώρα πόσο, άλλη μια ώρα φουσκώμα. Λοιπόν, αυτό θέλει μία ώρα με μία ώρα και ένα τέταρτο, πάλι σε ζεστό περιβάλλον. Να διπλασιαστεί ο όγκος του. Στο έχω έτοιμο, πρέπει να σου πω. Δεν το βλέπω. Στο έχω και έτοιμο φουσκωμένο. Α. Λοιπόν, αυτό το αφήσουμε εκεί να φουσκώσει. Θαύμα. Ναι. Μαγικό. Βλέπετε, το έχει διπλασιαστεί ο όγκος της ζύμης. Έχει καλύψει όλα τα κενά ομοιόμορφα. Μυρίζει. Μυρίζει φοβερά. Σε αυτό το στάδιο θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλουμε ηρεμία, Ελένη, και ησυχία για να το μεταφέρουμε στο φούρνο. Σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170-175 βαθμούς, 40-45 λεπτά το πολύ. Α, ναι. Mm. Απλά είπα πριν ότι θέλει ηρεμία, γιατί αυτό τώρα, αν του κάνουμε ένα δυνατό χτύπημα, θα κάτσει, θα πέσει. Μην το τρομάξετε. Ακριβώς. Θα πάει ψυχολογικά του. Σιγά σιγά. Και θα το σταυρώσει το τσουρέκι, πάντα το σταυρώνουμε. Και για το μάτι. Για τη συνταγή γεμιστό τσουρέκι με ξηρούς καρπούς θα χρειαστείτε 25 γραμμάρια μαγιάνο πι, 100 γραμμάρια γάλα, 500 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 100 γραμμάρια μαργαρίνη με 25% βούτυρο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια, μισό κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι τριμμένο και ένα γραμμάριο κρόκο κοζάνης. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 180 γραμμάρια αμυγδαλόπαστα. Για το μείγμα ξηρών καρπών θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, 100 γραμμάρια αμύγδαλα, 50 γραμμάρια μαργαρίνη με 25% βούτυρο, 150 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια μέλι και αλάτι. Για το ψήσιμο θα χρειαστείτε μισό αυγό και ένα κουταλάκι του γλυκού νερό. Και επειδή είμαστε πολύ μπροστά σαν εκπομπή, ακόμα ένα θαύμα. Ακόμα ένα θαύμα. Και αυτό βέβαια έχει το καλό ότι κόβεται με το χέρι. Αυτό που Κόβεται. Σαν το ψωμάκι που είπες, τις μαργαρίτες, έτσι. Τι ωραίο χρώμα. Κοίτα τώρα. Κοίτα, Αντρέα, τι ωραία που έκανες τη ζύμη. Δηλαδή, μπράβο, εγώ συγκινούμαι. Κοιτάξτε το σαφράνι μέσα, τι ωραίο, που κάνει το διάστηκτο πορτοκαλί. Η ξηρή καρπή αυτή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλό. Θέλω να ανοίξετε την μπαλίτσα, να βρείτε μέσα. Είναι όλη διαφορά. Α, το μάρτζιπαν. Το μάρτζιπαν. Σαν το φλουρί. Α, να το πω. Α, μάνα, Αντρέα.
Με τέτοια συνταγή δεν δικαιολογείται κανείς να μην κάνει φέτος σουρέκ. Είναι πανεύκολη. Τέλειο. Νομίζω ότι θα κάνει και η γάτα μου με αυτή τη συνταγή. Είναι απίστευτο τσουρέκι. Δεν το βρίσκεις στην αγορά αυτό. Όχι. Για το γεμιστό τσουρέκι με ξηρούς καρπούς. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη μαγιά και τη διαλύουμε με το ζεστό γάλα. Προσθέτουμε τον κρόκο κοζάνης, το μαχλέπι, την υγρή βανίλια, τη ζάχαρη, τη μαργαρίνη με βούτυρο, το χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού, το αυγό, το αλεύρι και το αλάτι. Χτυπάμε 3 με 4 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα και για 10 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα. Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να φουσκώσει για μία ώρα. Στη συνέχεια λαδώνουμε τα χέρια και τη χωρίζουμε σε 30 κομμάτια. Κόβουμε και την αμυγδαλόπαστα σε 30 κομμάτια. Για το μείγμα ξηρών καρπών. Βάζουμε σε ένα τηγάνι με νερό τα αμύγδαλα, προσθέτουμε τα φιστίκια, το μέλι, τη μαργαρίνη με βούτυρο και βράζουμε για 20 λεπτά μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και την αφήνουμε να κρυώσει. Αλείφουμε μια φόρμα με μαργαρίνη με βούτυρο, πλάθουμε τα κομμάτια της ζύμης και σε κάθε μπαλάκι ζύμης βάζουμε ένα κομμάτι αμυγδαλόπαστας. Τα τοποθετούμε στη φόρμα και πασπαλίζουμε ενδιάμεσα με το μείγμα των ξηρών καρπών. Αλείφουμε όλη την επιφάνεια με ένα αυγό διαλυμένο με νερό και αφήνουμε το τσουρέκι περίπου μία ώρα σε ζεστό μέρος σκεπασμένο να φουσκώσει. Ψήνουμε στους 175 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Μόνο τεμπέλα δεν είναι, αλλά θα μας κάνει μία τεμπελόπιτα. Ακαμάτρα δεν είναι, αλλά θα μας κάνει μία πίτα της ακαμάτρας. Εξάλλου, οι τεμπελόπιτες είναι πραγματικές πίτες της παράδοσης, καταπληκτικές πίτες, που ήταν όταν οι γυναίκες βιαζόντουσαν και είχαν πολλές δουλειές στα χωράφια και πάρα πολλά στόματα να θρέψουν, κάνανε μια τεράστια πίτα με το τίποτα χωρίς να ανοίξουν φύλλο. Ακριβώς. Και είναι, μη σου πω, οι νοστιμότερες πίτες αυτές. Είναι πολύ νόστιμες, πάρα πολύ εύκολες και ό,τι πρέπει για αυτούς που ξεκινάνε να ασχολούνται με μαγειρική. Μπράβο. Δεν έχει καμία δυσκολία. Ναι. Λοιπόν, το βασικό μας υλικό είναι τα κολοκύθια, τα οποία θα τα ανακατέψουμε με τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε. Περνώντας τα κολοκύθια από τρίφτη, αν έχουμε σπίτι. Εμείς έχουμε το τρίφτικό μηχάνημα που τα τρίβει σε ένα λεπτό. Έχουμε κάτι. Το έβαλες μέσα στο καπάκι. Το έβαλα μέσα στο καπάκι. Ωραία. Και πάμε πάλι. Λοιπόν. Συνεχίζεις. Μπράβο. Λοιπόν, το κολοκύθι νομίζω είμαστε εντάξει από ποσότητα. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με το ξερό κρεμμυδάκι. Αποφεύγεις και τα δάκρυα με το μηχάνημα. Βέβαια. Λοιπόν, τα ρίχνουμε εδώ στο σουρωτήρι, γιατί το κολοκυθάκι έχει νερό. Και το κρεμμύδι. Ναι. Και θέλουμε έτσι λίγο να τα βοηθήσουμε, ναι, να τα στύψουμε να ξενερώσουν. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Ξενερώσουν λίγο, ναι, γιατί βγάζουν νερό έτσι με τα χέρια μας. Σε κάποια περίπτωση πρέπει να είσαι ξενέρωτος. Ναι. Που είναι καλό. Το διάβασα που το έγραφε στη συνταγή και λέω καλά. Τέλος όρος, αυτό δεν είχα ξαναδεί. Να το ξενερώσουμε. Λοιπόν, νομίζω είμαστε εντάξει με το ξενέρωμα. Το ξενέρωμα. Ξενερώσαμε. Ναι, ξενερώσαμε. Οπότε. Τώρα. Το ρίχνουμε. Είδες νερό που βγάζουνε. Πάρα πολύ. Και ακόμα έχουν κρατήσει. Τώρα θα προσθέσουμε τη φέτα. Εγώ προτιμώ μια αλμύρη φέτα. Τώρα ανάλογα με τα γούστα την κάνουμε έτσι. Και τη πας σε μεγάλα. Ναι, μεγάλα, σε μεγάλα για να τη νιώθεις, ναι, όταν θα τη φας τη φέτα. Γιατί τα θέλουμε να μείνουν και μεγάλα. Ναι. Να υπάρχει έντονη γεύση και είναι αυτό, ότι είναι το χωριάτικο φαγητό τώρα. Δεν τα κάνανε εκεί. Ρουστίκ. Ναι. Να είναι η γεύση έντονη. Εδώ, επειδή έχω γίνει χάλια, αγαπητέ Σπύρο, θα τρίψεις λίγο και το ρεγκάτο. Το μηχάνημα. Ναι. Όπου μπορείς. Δεν μας πειράζει που έχει. Δεν μας πειράζει που έχει υπολείμματα, γιατί θα ανακατευτεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εγώ προτιμώ γραβιέρα να άξω, κάποια ελληνική γραβιέρα που είναι λίγο πιο πικάντικη, γιατί του πηγαίνει το αλμυρό. Κανένα σαν Μιχάλη, τι ναι, άλλο. Ναι. Πες και ένα της Σάμ. Απλώς είναι το πιο κοινό της Σάμ, δεν έχουμε τόσο πικάντικες γραβιέρες. Ναι. Αμφιλοχίες επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποιες κριτικές είναι λίγο κριτικές, πιο αλμυρές. Με τα στεγνά χεράκια σου θα μας κόψεις και ένα λουκανικάκι.
Μάλιστα, κυρία. Ό,τι πείτε. Είναι τύπου Φραγκφούρτης αυτό, ο καθένας. Αυτό τώρα δεν θέλει ένα έντονο λουκάνικο τύπου χωριάτικο με πράσο. Ναι, δεν θα μ' άρεσε. Σ' αρέσει εσένα. Όχι, πόσο? Γιατί θα έχει τόσα τα αλμυρά. Ακριβώς, θέλει πόσο ένα πιο ουδέτερο. Ένα βάλουμε, ναι. Γιατί δεν είναι μεγάλη ποσότητα. Για να μην είναι κρίμα να κερδίσει τη γεύση το λουκάνικο από όλα τα υπόλοιπα. Απλώς αυτό, επειδή το Φραγκφούρτη βγάζει ένα καπνιστό, ένα κάπνισμα. Έρχεται και δένει με τα τυριά και δίνει ένα καπνιστό στο σύνολο που είναι ωραίο. Ναι. Και ταυτόχρονα ουδέτερο, δεν είναι το λουκάνικο το. Ναι, δεν κερδίζει τη μάχη. Το βάρη. Ωραία, βάζω αυτό. Θες και αυγουλάκια. Και θέλω, ναι, δύο αυγά. Άμα πετύχει, το γεια στα χέρια σου είναι κυριολεκτικό. Γιατί γίνονται όλα με τα χέρια. Και δεν υπάρχει και άμα σε αυτή τη συνταγή. Άμα πετύχει. Πέτυχε. Πάντα. Και αλεύρι, φαρίνα απ. Αυτό που φουσκώνει και. Φουσκωτικό από μόνο του. Νομίζω ότι είναι λίγο, ελάχιστο ακόμα. Γιατί θα βάλουμε και το λαδάκι. Εντάξει, θα δούμε μετά και με το λάδι πώς είμαστε. Να σου βάλω ελαιόλαδο. Ναι, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Για άρωμα υπέροχο, πικάτικο. Άρωμα ελιάς. Μια χαρά είναι και αυτό. Και εσείς με τα στεγνά χέρια από δεξιά μου. Τι πάθαμε, λίγη το κάνεις μαγιονέζα. Εσύ όλο σήμερα. Έτσι, λίγη μαγιονέζα, έτσι. Η μαγιονέζα, επειδή τι είναι, στην ουσία έχει αυγά μέσα. Αφρατεύει και φουσκώνει το μείγμα. Εντάξει. Και δεν την καταλαβαίνεις όταν την τρως. Όχι, καθόλου. Με τίποτα. Είναι για λόγους χημίας μόνο, για να βοηθήσει. Καλής χημίας. Ναι. Με την καλή έννοια. Τώρα θα βάλουμε δυόσμο. Με τα στεγνά σου χέρια θα μας κόψεις δυόσμο, που ο δυόσμος πηγαίνει τόσο. Εγώ βάζω πάρα πολύ. Κι εγώ. Εγώ βέβαια βάζω σε αυτήν. Άνηθο δυόσμο μαϊντανό και τα τρία. Α, και μαϊντανό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραίο που είναι. Τώρα, αν έχεις ένα από τα τρία, βάζεις ένα από τα τρία. Μπορεί να σου λείπει ο δυόσμος, θα βάλεις άνηθο μαϊντανό. Αλλά ο δυόσμος πραγματικά είναι υπέροχο. Ο δυόσμος και με τη φέτα ειδικά είναι. Γενικά οι τεμπελόπιτες, το μυστικό είναι ένα. Μπόλικα μυρωδικά. Ναι. Για να μην βγάλουν αλευρίλα στο τέλος. Θες να στο κόψω πιο ψηλό ή είμαστε οκ. Θα εξαφανιστείς πέρα. Είμαστε οκ. Τα θέλουμε εδώ να είναι. Θα μουστάξετε λίγο γαλατάκι. Πολύ λίγο. Νομίζω είναι οκ. Ωραία. Και έχουμε τελειώσει. Βάζεις από κάτω κάτι. Λίγο λαδάκι, πολύ λίγο. Γιατί έτσι αλλιώς έχει αρκετό λάδι. Τη γανιά τη βάζεις από πάνω. Από πάνω. Βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάτω. Ανάλογα με το πόσο θέλουμε αυτή την αίσθηση του πιο τραγανού. Και λίγη φρυγανίτσα. Θα το αισιώσω εγώ. Εμένα μου αρέσει λεπτό. Ωραία. Και από πάνω πάλι φρυγανιά. Αυτό τώρα είναι ένα φαγητό για όλες τις ώρες. Μπορεί να το κάνεις στο καθημερινό τραπέζι, μεσημεριανό, βραδινό. Πίτα στο κάλεσμα. Σνακ για να το πάρεις στο γραφείο. Πολυμορφικό. Για όλες τις ώρες και όλες τις εποχές. Ναι, δεν θέλει ζέσταμα. Τρώγεται δηλαδή και σε θερμοκρασία δωματίου. Το Πάσχα, έχω πολλή δουλειά με τα αρνιά, τα τζιέρια, τα τσικοτάκια και όλα αυτά. Κάνω μια τέτοια πίτα, γιατί και το Πάσχα δεν θες μια πίτα, τι θες. Αρχίζω πάντως με το αρνί που μας έδειξε εσύ και μια τέτοια πίτα, μια πράσινη σαλάτα και τις ωραίες πατάτες. Συγγνώμη, δεν θες κάτι άλλο. Το τσουρέκι. Και μετά το τσουρέκι. Εγώ εννοώ ότι το τσουρέκι έχει μια διαδικασία. Ενώ αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι μισή ώρα προετοιμασία για να τα φτιάξεις. Αυτό είναι τίποτα, τίποτα. Πραγματικά είναι τίποτα. Ναι. Και το βάζεις. Μπορείς να το έχεις και έτοιμο στο ψυγείο για να το βάλεις. Βέβαια, και από την προηγούμενη να το έχεις είναι και καλύτερο. Είναι έτσι, το βάζεις στο ψυγείο και τελευταία ώρα το βάζεις στο φούρνο σε πόση μισή δεν ώρα. Δεν τίποτα σε μισή ώρα. Στην αρχή λίγο από κάτω, ανάλογα και τι φούρνο έχουμε, και μετά 10 λεπτά κάτω και 10 λεπτά μετά ακόμα όλο μαζί. Το πολύ δηλαδή θέλεις μισή ώρα αν ο φούρνο σου δεν είναι πολύ δυνατό. Τίποτα. Κανονικά 180 μισή ώρα. Είναι έτοιμο. Ναι. Μέχρι να δείτε να ρωτήσει. Ακριβώς.
Μισή ώρα, εδώ, έτοιμο. Για τη συνταγή κολοκυθόπιτα με λουκάνικα φράνκα θα χρειαστείτε 4 κολοκύθια, 2 λουκάνικα φράνκα, 1 κρεμμύδι ξερό, 2 αυγά, 300 με 400 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 100 γραμμάρια τυρί ρεγκάτο, μισό φλιτζάνι φαρίνα, 2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα, 1 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μισό ματσάκι δυόσμο, τριμμένη φρυγανιά, 1 κουταλιά της σούπας γάλα εβαπορέ, αλάτι και πιπέρι. Και όσο την κόβω εγώ αυτή την υπέροχη τεμπελόπιτα, πήγαινε διάλεξε ένα ρο πιάτο εσύ, που είσαι υπεύθυνη της τεμπελόπιτας, δεν μπορώ να τη σερβίρουμε. Και έχει κάνει ωραία κρούστα από πάνω, λες και έχεις βάλει μια έξτρα κρέμα. Εσύ την έχεις φάει προφανώς, έχει ταΐσει πολλές φορές. Εσείς αλληλοταΐζεστε, μάλλον ανταλλάσσετε συνταγές και φαγητά, ε. Αυτό είναι το κακό. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως με ταΐζει, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί έχει πιο πλούσιο ρεπερτόριο από μένα. Αχ, Αντρέα. Ναι, Αντρέα τώρα, Αντρέα. Στα δύσκολα. Κοίτα, ήθελα να κάνω και σχέδιο, κατάλαβες, να τα κάνω δύο τρίγωνα το ένα πάνω στο άλλο. Δεν μπορώ. Ας περάσει ο ειδικός. Άντε, ας έρθω εγώ. Να δω τι θα κάνω. Κοιτάξτε, το πρώτο κομμάτι πάντα βγαίνει χάλι, οπότε μην αγχώνεστε, βγάλτε το γρήγορα, γρήγορα. Τέλεια. Και πάμε να βγάλουμε το άλλο, πιο σωστά. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως είναι από τα φαγητά που δεν είναι η εμφάνιση του στο δυνατό σημείο, αλλά... Εντάξει, κάτι κάναμε. Βάλει και ένα δυόσμο. Ναι, άμα το στολίσουμε. Έλα, βάλει και ένα ωραίο δυόσμο. Έτσι, πώς να το κάνω, δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα. Έδειξε τώρα. Ανέμελο. Ανέμελο, ναι. Τέλειο είναι. Φοβερό. Και τόσο εύκολο. Αγαπώ. Αυτό έχω να πω μόνο. Ευχαριστώ. Είναι μαγικό. Για την κολοκυθόπιτα με λουκάνικα φράνκα. Τρίβουμε τα κολοκυθάκια και το κρεμμύδι και τα σουρώνουμε για να φύγει το νερό τους. Προσθέτουμε τη φέτα, το ρεγκάτο και το λουκάνικο. Βάζουμε τα αυγά, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, τη μαγιονέζα, το δυόσμο και το γάλα. Ρίχνουμε σε ένα ταψί ελαιόλαδο και τριμμένη φρυγανιά και προσθέτουμε το μείγμα με τα κολοκυθάκια και το λουκάνικο. Πασπαλίζουμε με φρυγανιά και ψήνουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Και εγώ θα σας κεράσω τώρα κάτι παραδοσιακό. Δεν σας αφήσω ακέραστους, διότι το Πάσχα, δεν θα προτρέξω εγώ λίγο. Το Πάσχα δεν τρώμε το πρώτο μας παγωτό. Ναι. Θα σας κεράσω το πρώτο παγωτό. Με τι είναι αυτό το πρώτο σεζόν, ελπίζω να μην έχετε φάει τίποτα άλλο. Εγώ ειλικρινά δεν έχω φάει αυτό το παγωτό. Το φέρνω λοιπόν, θα δείτε έκπληξη. Έχει γλυκό του κουταλιού. Ναι. Έλα ρε εσύ. Παγωτό, γλυκό του κουταλιού. Το κλασικό ελληνικό κέρασμα, γλυκό του κουταλιού. Με παγωτό. Παγωτό. Αυτό είναι γλυκό του κουταλιού κυδόνι. Ντρέ. Εγώ. Και συνδυάζεις παγωτό με παράδοση. Καθαρά χέρια. Τα καθαρά χέρια, ναι. Είναι και λελωμένο με το σιρόπι από το κυδόνι. Είναι ό,τι πρέπει. Φοβερήφη. Και έχει ολόκληρα κομμάτια από κυδόνι. Εκτός από το σιρόπι, βέβαια. Μέσα, τώρα εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει κομματάκι από κυδόνι. Καλό καλοκαίρι. Το πρώτο παγωτό, λοιπόν. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι. Καλό Πάσχα. Επίσης. Καλή παράδοση. Είναι ωραίο αυτό που έρχεται η επιστροφή στην παράδοση και πια, ας πούμε, βγαίνουν τα δικά μας προϊόντα. Αντί κάτι άλλο που παλιότερα, που δεν τα οι γεύσεις όλες ήταν κάτι ξένο. Κατάλαβες, μια ξένη συνταγή. Και επειδή στηρίζουμε... Νομίζω ότι πηγαίνει ωραία και με το τσουρέκι μαζί. Αυτό εννοείται ότι πάνω από το τσουρέκι είναι θεϊκό, έτσι. Και ειδικό, όταν είναι ζεστό το τσουρέκι, να το βάλεις αυτό. Να το τονίσω αυτό. Αυτό το Πάσχα θα διπλασιαστούμε σαν τη ζύμη. Να σας αποχαιρετήσω όσο τελειώνεται γλυκά αυτό το επεισόδιο. Να έχετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Φιλάκια.
Αύριο στο σεφ στον αέρα μας μαγειρεύουν ο Γιάννης Στανίτσας και ο Ανδρέας Λαγός. Ο Γιάννης φτιάχνει τζιγεροσαρμάδες με λαχανικά για συνοδευτικό. Μια φινατσάτη εκδοχή της παράδοσης με όλη τη γεύση της παράδοσης, αλλά πάρα πολύ ελαφρύ. Και ο Ανδρέας ετοιμάζει γύρω από αρνίσια σηκωταριά. Το ψήσιμο του σηκωτιού, Ανδρέα. Δεν είναι καταπληκτικά. Και μια ανοιξιάτικη ελαφριά σαλάτα. Θα τη φάω όλη, μπορώ να τη φάω όλη τώρα. Και εγώ το μπορώ να τη φάω όλη τώρα. Η Hellmann's παρουσιάζει τη νέα πλαστική συσκευασία Hellmann's. It's simply wonderful. Με πρωταγωνιστή το νέο καθαρό καπάκι. Υπέροχη Hellmann's, χωρίς να λερώνει. Διαθέσιμη και σε κέτσαπ.